Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί σήμερα θα παρακολουθήσετε ζωντανά για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατικής τηλεόρασης το παιχνίδι «Ο αδίστακτος κερδίζει». Έχω μια σειρά από υπέροχους παίκτες που έχουν μαζευτεί μαζί μας. Μπορείτε να τους χειροκροτήσετε. Αλλά η ιδιαίτερη μνήμα είναι για τους τρεις έγκριτους κριτές που δεν έχουμε την τιμή να τους έχουμε μαζί μας σήμερα. Και ξεκινάμε. Το πρώτο μέλος της Κρητικής Επιτροπής είναι ο κύριος Γιαννακάκης. Ο κύριος Γιαννακάκης έχει διατελέσει υπουργός οικονομικών και έγινε ευρύτερα γνωστός το 2004 αφού διεκπεραίωσε με το δικό του μοναδικό, υπέροχο, ασύγκριτο, ηθικό και ανιδιοτελή τρόπο οικονομικές υποθέσεις που αφορούσαν στην Ολυμπιάδα. Λάτρης των σπόρων αυτοκινήτων, γνωστός για τις κατακτήσεις του στο αδύναμο φύλλο, θα τολμούσε να πω ότι είναι ένας απλός καθημερινός άνθρωπος. Ζει στην Εκάλη, σε μια μικρή λιλιπούτια έπαυλη. Παρακαλώ, χειροκροτήστε τον άλλη μια φορά. Το δεύτερο μέλος της Κρητικής Επιτροπής είναι μια γοητευτικότατη κυρία που τα τελευταία 35 χρόνια δημοσιογραφεί ακατάπαυστα. Αυτή η κυρία της δημοσιογραφίας έχει δώσει στον όρο πάνελ ένα νέο στίγμα το οποίο επηρεάζει και θα συνεχίσει να επηρεάζει τις νεότερες γενιές δημοσιογράφων. Είναι σκληρή αλλά ουσιαστική με τους καλεσμένους της και τα τελευταία χρόνια συγκατοικεί με γνωστή τραγουδιστρία. Έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας την Κατερίνα Πιτσοπούλου. Και τώρα περνάμε κυρίες και κύριοι στο τελευταίο μέρος της Επιτροπής μας. Στο τελευταίο μέλος, με συγχωρείτε, της Επιτροπής μας. Είναι ο άνθρωπος που χρηματοδότησε εξ αρχής την υπέροχη αυτή βραδιά. Κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Χάλιβας. Ο Βασίλης Χάλιβας είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων, αυτοδημιούργητος. Έχει εμπνεύσει με την πετυχημένη του επαγγελματική σταδιοδρομία χιλιάδες βλάχους, συγγνώμη, ανθρώπους της επαρχίας που ήθελα να πω, να ξεκινήσουν με ένα βρακί και να κατέβουν στην Αθήνα. Πρόεδρος του Παντζιτζιφιακού, είχε τη χαρά να δει την ομάδα του να παίρνει φέτος για 18η συνεχή φορά το πρωτάθλημα. Λατρεύει το Σότι Βολάνι, το Σούσι και τα Τιγρέσο. Έχει δύο υιοθετημένα παιδιά, τον Μιλού από τη Μοζαμβίκη και τη Ζιζού από την Εκτή Ελεφαντοστού. Αυτός και η 22η σύζυγός του ζουν στην ιδιόκτητή τους παραλία λίγο έξω από το Χαλκούτσι. Βασίλης Χάλιβας! Και τώρα συνεχίζουμε με τους υπέροχους παίκτες μας. Τζένι, σε παρακαλώ, έλατε λίγο κοντά μου. Ο άλλος κύριε ρωτάει. Ένα θερμό χειροκρότημα για την Τζένι. Θα σε παρακαλώ να περάσει από την άλλη μεριά, Τζένι. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη παίκτριά μας, την Κατερίνα Βούρτσι Κούτσι. Η Κατερίνα Βούρτσι Κούτσι είναι παντρεμένη με τον γνωστό τηλεοπτικό μεγαλοδικηγόρο Μάρκο Βούρτσι. Της αρέσει να ψωνίζει, να ψωνίζει, να ψωνίζει και το αγαπημένο της άσμα είναι το θέλω να σ' ακούω, να σ' ακούω, να σ' ακούω, να το λες. Ποιο, κανείς δεν ξέρει. Έχει κατηγορηθεί για κτηνοβασία στο παρελθόν, αλλά αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών. Πιστεύει πως ο κόσμος της ανήκει, αλλά και αυτή ανήκει στον κόσμο. Κυρίως στον αντρικό. Αν κερδίσει, θα χρηματοδοτήσει ένα κινηματογραφικό project με την ίδια και 100 ημίγυμνους άντρες. Χειροκροτήστε την! Και περνάμε στον επόμενο παίκτη μας.
ένα λαϊκό αυθεντικό παιδί. Ο Βασίλης Μπαλτάς. Ο Βασίλης Μπαλτάς, 63 ετών, έχει 5 παιδιά και 13 εγγόνια. Ζουν όλοι μαζί ακριβώς πάνω από το κρεοπολείο που διατηρεί στην κεντρική λαχανοαγορά του Ρέγκου. Έχει τρέλα με τον Λουί Ντεφινές και τα Γλυφιτζούλια. Ξέρει από καλή γαρδούμπα και είναι μανούλα στο σπινάτερο. Πρωταθλητής Ευρώπης, παρακαλώ, στο τάβλι, διατηρεί ακόμα αυτή τη νεανική ευεξία και με το έπαθλο θα κάνει αυτό που πάντα ονειρευόταν αυτός και η γυναίκα του. Μια εγχείρηση αλλαγής φίλου. Χειροκροτήστε τον Βασίλη. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τον Φάνο για την υπέροχη μουσική που μας παίζει. Και περνάμε σε ένα συγκινητικό στιγμιότυπο της καθημερινής μας ζωής. Ένας άνθρωπος που άντεξε να είναι σε αυτό το παιχνίδι και άντεξε να έρθει εδώ και να διεκδικήσει το έπαθλο. Καθερίνα, έλα κοντά και παρουσίασε στον κόσμο τον Σεβαστιανό Πρέζα. Η ζωή πολλές φορές παίζει άσχημα παιχνίδια. Όταν από κολεγιόπεδο καταλήγεις στην Ομόνοια, εκπορνεύοντας το κορμί σου για τη δόση σου, απλά δεν υπάρχει γυρισμός. Ο Σεβαστιανός Πρέζας όμως έκανε το κατόρθωτο και σήμερα μετά από 154 κιλά μεθαδόνης και 4 ηλεκτροσόκ διεκδικεί κι αυτός μια θέση στο τελικό ως outsider. Του αρέσει να μυρίζει κόλλες, να καίει πλαστικά αντικείμενα και να τρώει πακοτήλια. Τα έργα τέχνης που κοσμούν το κορμί του τα έκανε μετά από τάμα στον Άγιο Εφραίμ. Παρακαλώ κύριο, χειροκροτήστε τον. Σιγά σιγά στον επόμενο παίκτη, μια κυρία, μια πραγματική κυρία. Η κυρία Γκαστροπούλου. Η κυρία Γκαστροπούλου διαγωνίζεται με ένα επιπλέον βάρος αφού βρίσκεται στο 12ο μήνα εγκυμοσύνης της. Έχει έρθει εδώ για ιερό σκοπό, αφού το έπαθλο θα είναι μια ανάσα για εκείνη, το παιδί της, αλλά και την τυφλή μητέρα της. Που ξεχρεώνει, παρακαλώ, το στούντιο και τις κοπέλες του στούντιο. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό ακριβώς. Έχει πάθος με την υγιεινή διατροφή και συνήθως δεν καπνίζει, αλλά τώρα είναι ελαφρώς αφωμένη. Μένει σε αρχοντικό υπόγειο της περιοχής του Παγκρατίου και της αρέσουν τα τεχνητά νύχια και τα φυσικά τόστη. Χειροκροτήστε την, παρακαλώ. Σήμερα μαζί μας βρίσκεται ένας άνθρωπος τον οποίο περισσότεροι γνωρίζετε μέσα από τις τηλεοράσεις σας. Αλλά είναι πραγματικά τιμή μας που μας έδωσε τη χαρά να βρίσκεται σε αυτό το show. Μαζί μας βρίσκεται ένας άνθρωπος που καθημερινά τιμά, Κατερίνα, τον όρκο του Ιπποκράτη. Έχει προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του με ανορθώσεις τύφους άπορων κορασίδων, με μεταμοσχεύσεις μυαλού των αστών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Αγαπά τον Θεό και τον σέβεται και είναι άγαμος αναζητώντας την ιδανική παρθένα. Έχει αδυναμία στις πατονέτες, το τζατζίκι και την τζάζ. Καλωσορίζουμε τον Γιώργο Νηστέρη. Τέλος, πρωτοεμφανίστηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο στις αρχές του μιλένιου και μέσα σε μερικά χρόνια απέκτησε φήμη και χρήμα. Είναι γνωστός κοσμικός με πολλές διασυνδέσεις στο διεθνές jet set. Μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Νέας Υόρκης και Δημητσάνας, όπου μένει η πολύ αγαπημένη του γιαγιά. Αγαπημένο το ποτό είναι το κουμκουάτ, το οποίο απολαμβάνει κάθε απόγευμα ακούγοντας άριες. Δηλώνει ότι το έπαθλο θα το δωρήσει στον οργανισμό διάσωσης, το Πλέτσι Ουάουα. Κυρίες και κύριοι, ο Άρης Διαπίδης.